Έλα να ανάψουμε και μια ώρα. Πολύ θα σε πειράζει, αλλά σε καταλάβει, το κατάλαβε. Έλα να κάνουμε τη συζητιά μας, να σε έχει ο Θεός καλά και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για όλα αυτά τα καλά λόγια που έχει πει για σένα. Πάντα να είσαστε γεροί και με υγεία και χαρά. Ελίγαντε. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, φοβάστε πολύ τον κορονοϊό, έτσι. Πάρα πολύ, παιδί μου. Ξέρεις, έχουμε μεγάλη ηλικία και εγώ και ο άντρας μου. 87 και 86. Λοιπόν, μας έχει πει ο γιατρός, προσέχετε, του γιου μου το είπε, πρόσεχε τη γονή σου, γιατί αν κολλήσουν δεν θα ζήσουν ούτε τρεις μέρες. Περνάτε χρόνο έτσι με το Μανώλη. Ναι. Τι κάνετε? Παίζουμε και κολτσίνα. Σας πειράζουν συνέχεια τα εγγόνια σας? Μ' αγαπούνε πάρα πολύ. Αλλά δεν το φαντάστηκα για το Μανώλη ότι ήταν να με πειράξει. Ενόμιζα δηλαδή ότι πράγματι είχε κορονοϊό. Του λέω, Μανώλη, πήγαινε στο σπίτι σου. Η γιαγιά την αγαπάμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι η γιαγιά τα παίρνει όλα πολύ κατάκαρδα. Είναι τόσο καλή που μία κουβέντα θα της πεις, θα σου πει 10 καλές και το παίρνει όλο μέσα από την ψυχή της. Και έχω βρει τώρα εγώ την ευκαιρία εκεί και την πειράζω, προσπαθώ εκεί τώρα να κάνω κάτι με τη γιαγιά. Την πειράζει όλη η οικογένεια? Όχι, εγώ μαζί με την αδερφή μου την πειράζουμε πιο πολύ. Απλά εγώ τώρα είμαι κοντά στη γιαγιά, η αδερφή μου μένει σε άλλο σπίτι και την πειράζω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ψαρώνει όμως και η γιαγιά. Πάντα. Δεν υπάρχει μέρα που να μην ψαρώσει. Είχα 6 εγγόνια. Παντρευτήκανε, γεννήκανε 12. Έχω και 9 δισέγγωνα. Ευχαριστώ το παιδί μου που με έβγαλε σε όλο τον κόσμο να θωρούνε, να χαίρονται. Γεια σας, ευχαριστώ.